Όνομα τεπώνυμο, ιδιότητα. Είμαι ο Πατάλης Βασίλης, είμαι ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων της Εισπύρος. Σήμερα διαμαρτυρόμαστε εδώ πέρα, μετά από πολύ καιρό που μας βασανίζουν σε ό,τι αφορά τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις και στο επικουρικό. Μιλάω για τον επαναπολισμό της σύνταξης, που κάποιοι λένε ότι δεν θα γίνει, κάποιοι λένε ότι θα γίνει. Οι ξένοι λένε ότι πρέπει να γίνει γιατί είναι για την προηγούμενη δόση. Και επειδή και εμείς πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας, να προγραμματίσουμε τη δικιά μας τη ζωή και τη ζωή των παιδιών μας, γιατί και τα περισσότερα παιδιά μας στηρίζονται στη δικιά μας τη σύνταξη. Έχουμε αποφασίσει, πέρα από τη συγκέντρωση αυτή, μετά από γενική συνέντευξη την οποία κάναμε, να πάμε μέχρι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και να αποδώσουμε, να ανέβει δίκηση επάνω και να δώσει ένα ψήφισμα, το οποίο ψήφισμα αναφέρει ακριβώς τα αιτήματα που έχουμε. Ζητάμε από τους βουλευτές πλέον να μην λένε λόγια στις τηλεοράσεις, αλλά να κάνουν έργα. Ζητάμε, αν δεν θέλουν να το πούνε οι συντάξεις, να πάρουν νομοθετική πρωτοβουλία και να το κάνουν. Αν δεν θέλουν να κοπεί το φορολόγητο να πάει στα 5.600 που θα πληρώσουμε και άλλες συντάξεις, να πάρουν νομοθετική πρωτοβουλία και να τα κάνουν. Ναι. Ζητάμε επίσης, ναι, γιατί είναι κρίμα για όλους τους Θεσσαλονικείς να μην υπάρχει ένα επικουρικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και ένα γενικό λογιστήριο του κράτους.